Πέρι τις 7 και 10 προσγειώθηκε στο αεροδρόμιο Δημόκριτος το πρωθυπουργικό αεροσκάφος. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης βρίσκεται ήδη στην Αλεξανδρούπολη από όπου συνοδεία υπουργικού κλιμακίου θα ξεκινήσει την επίσκεψή του στην περιοχή από το πρωί της επομένης. Το πρωί του Σαββάτου θα αναχωρήσει για την περιοχή του Πόρου στι Φέρε, όπου έχει ξεκινήσει το έργο τη επέκταση του φράχτη. Εκεί αναμένεται να επιθεωρήσει το έργο και να ενημερωθεί για τι λεπτομέρειέ του από στελέχη του στρατού και τη συνοριοφυλακή. Πριν ή μετά την επίσκεψη αυτή, θα πραγματοποιήσει επίσκεψη στο στρατόπεδο τη Αλεξανδρούπολη, όπου υπηρετεί ο γιο του. Σημειώνεται ότι φορεί και κάτοικοι του Δήμου Σουφλίου και συγκεκριμένα του Τιχερού υπάρχει περίπτωση να πραγματοποιήσουν διαμαρτυρία για το θέμα του στρατοπέδου στον προβατόνα κατά πάσα πιθανότητα αύριο το πρωί, επιδιώκοντα να ενημερώσουν τον ίδιο τον κύριο Μητσοτάκη για το ζήτημα που έχει προκύψει αναφορικά με το ενδεχόμενο μετακίνηση τη 7η Ταξιαρχία και το κλείσιμο του στρατοπέδου Δέλα Γραμμάτικα. Στη συνέχεια θα αναχωρήσει για τη Σαμοθράκη με ελικόπτερο, που θα τον υποδεχθεί η Δημοτική Αρχή και οι κάτοικοι του νησιού, ενώ θα ανακηρυχθεί και επίτιμο δημότη. Ο Πρωθυπουργό, που θα συνοδεύεται από υπουργού τη κυβέρνηση, όπω ο Υπουργό Άμυνα Νίκο Παναγιοτόπουλο και ο Υφυπουργό Προστασία του Πολίτη Λευτέρη Οικονόμου, θα διανυκτερεύσει στη Σαμοθράκη, από όπου θα αναχωρήσει αργά το πρωί τη Κυριακή.